Φίλε και φίλοι, γεια σα. Είμαι ο Κωνσταντίνο Γεωργίου και η ημερομηνία σήμερα είναι Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018. Είμαι ακόμα στο νησί μου την Κέρκυρα. Παρόλο που στο προηγούμενο βιντεάκι μου που σα παρουσίασα το χωριό καταγωγή από τη μητέρα μου, του Καλαφατιώνε, εδώ στο νησί μου την Κέρκυρα, ε, είχα πει ότι θα φτιάξω βιντεάκια στην υπόλοιπη ελαδίτσα μα. Αλλά είχα βάλει όμω και τη φράση εκτό απροόπτου. Λόγω λοιπόν κάποιων σημαντικών υποχρεώσεών μου που έχω και πρέπει να γίνουν αυτή την περίοδο, αυτό το διάστημα, βρίσκομαι ακόμα στο νησί μου την Κέρκυρα, δηλαδή δεσμεύομαι ακόμα εδώ, δεν μπορώ να περάσω απέναντι στην υπόλοιπη Ελλαδίτσα μας. Όταν με το καλό τελειώσουν, ε, πιστεύω μέσα σε αυτό το μήνα, στο μήνα Νοέμβριο τελειώσουν αυτές οι υποχρεώσεις μου, τις ε, διεκπεραιώσω, ε, τότε θα ξεκινήσω εξόρμηση από το νησί μου την Κέρκυρα, στην υπόλοιπη Ελλαδίτσα μας, για να σας παρουσιάσω υπέροχα, καταπληκτικά, μαγευτικά μέρη από τη μοναδική Ελλάδα μας. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το νέο μου βιντεάκι πάλι εδώ στο νησί μου την Κέρκυρα, έχω την ευχαρίστηση να σας παρουσιάσω ένα χωριό πραγματικά σκέτη μαγεία, κόσμημα κυριολεκτικά. Ονομάζεται αλλιώ χωριό φάντασμα. Το όνομά του ποιο είναι? Παλιά περίθεια την παλιά περίθεια λοιπόν φίλες και φίλοι θα σας παρουσιάσω σε αυτό το βιντεάκι μου ή αλλιώς όπως λέγεται άνω περίθεια είναι το ίδιο πράγμα γιατί το χωριό περίθεια υπάρχει λίγο πιο κάτω, εδώ είναι η λεγόμενη παλιά περίθεια. Φίλες και φίλοι. Για να έρθουμε εδώ υπάρχουν τρεις τρόποι στην παλιά περίθεια, το χωριό αυτό φάντασμα. Καταρχήν το χωριό βρίσκεται σε μία από τις πλαγιές του όρους Παντοκράτορα προς την βόρεια-βορειοανατολική πλευρά, Και εκεί πέρα που σας δείχνω τώρα με το δάχτυλό μου είναι η πιο ψηλή κορυφή, το πιο ψηλό σημείο του παντοκράτορα, του όρους παντοκράτορας με υψόμετρο 914 μέτρα. Εκεί που σας έδειξα τώρα και είναι η κεραία της ΕΡΤ καθώς και το μοναστήρι η Ιερά Μονή Παντοκράτορα. Λοιπόν, στο χωριό Παλιά Περίθεια ερχόμαστε με τρει τρόπου. Πρώτο τρόπο, αν βρισκόμαστε στην πόλη τη Κέρκυρα, πάντα φετηρία μα η πόλη τη Κέρκυρα. Ξεκινάμε από την Κέρκυρα, περνάμε περιοχέ κοντόκαλη, γουβιά, τζάβρου, τη διασταύρωση τζάβρου, στρίβουμε δεξιά, περνάμε δασιά, ύψο, πυργή, ανεβαίνουμε, προχωράμε για νησάκι, γυμάρι, κουλούρα, κασιόπι. Μετά από το κασιόπι και πριν φτάσουμε στην περιοχή Αχαράβη, στρίβουμε αριστερά, θα δούμε ταμπέλα που λέει να στρίψουμε αριστερά προς και Λούτσε χωριά είναι αυτά. Ακολουθούμε την ταμπέλα προς Περίθια και Λούτσες, περνάμε πρώτα το χωριό Περίθια, μετά το χωριό Λούτσες και αφού περάσουμε το χωριό Λούτσες θα δούμε συνεχώς το δρόμο μας ταμπέλες που λένε να προχωρήσουμε προς Παλιά Περίθια ή Άνω Περίθια. Όπως και να είναι γραμμένο είναι το ίδιο πράγμα. Μιλάμε για αυτό εδώ το συγκεκριμένο χωριό, την Παλιά Περίθια. Από την ταμπέλα μέχρι εδώ πάνω είναι 8 χιλιόμετρα από τον κεντρικό δρόμο που λέει προς Λούτσες Περίθια. Δεύτερο τρόπο, αφού ξεκινήσουμε από την πόλη τη Κέρκυρα, πάλι περνάμε κοντόκαλη γουβιά τζάβρου, στη διασταύρωση τζάβρου όμω δεν στρίβουμε δεξιά προ τα σιά, προχωράμε ευθείαν, συνεχίζουμε, φτάνουμε στη γέφυρα των γιατρών, στρίβουμε δεξιά, περνάμε το χωριό Σκρυπερό, ανεβαίνουμε το όρο Κοράκι, φτάνουμε εκεί που σμίγει με το όρο σκράτσαλο, περιοχή Τρουμπέτα, κατεβαίνουμε τι στροφέ, την κατηφόρα, και μετά Πάμε προς Αχαράβη, περνάμε την Αχαράβη, συνεχίζουμε μετά από την Αχαράβη και θα δούμε πάλι αυτές τις ταμπέλες που λένε προς Λούτσες, Περίθεια και συνεχίζουμε προς τα πάνω να φτάσουμε εδώ στην Παλιά Περίθεια. Και ο τρίτος τρόπος μαγευτικέ και οι τρει διαδρομέ αυτέ που σα περιγράφω, φίλε και φίλοι, είναι να αφού ξεκινήσουμε από την πόλη τη Κέρκυρα, να προχωρήσουμε να περάσουμε το αεροδρόμιο, να πάμε περιοχή Βριώνη. Ευθείαν από περιοχή Βριώνη ανεβαίνουμε προ Καστελάνους Μέσης Περνάμε του Καστελάνους Μέσης πάμε προ περιοχή Σκάφωνα. Περνάμε την περιοχή Σκάφωνα. Συνεχίζουμε προ Λιβάδι Ρόπα. Την πανέμορφη κοιλάδα που έχει βρωτανικό στυλ της Κέρκυρας. Από το λιβάδι Ρόπα, μετά συνεχίζουμε, προχωράμε, στρίβουμε δεξιά, δεν πάμε προς Παλιοκαστρίτσα, στρίβουμε δεξιά. Μετά, ε, αφού περάσουμε ε, μια αρκετή διαδρομή, στρίβουμε αριστερά, στη γέφυρα των Γιατρών πάλι προς Κρύπερο. Ανεβαίνουμε το κοράκι, Κράτσαλο, συναντάει το Κράτσαλο. Ε, περιοχή Τρουμπέτα, κατεβαίνουμε τι κατηφορέ, Σαχαράβι και μετά πάλι ταμπέλε Περίθια Λούτσε. Και ανεβαίνουμε εδώ στην Παλιά Περίθια. Φίλε και φίλοι. Θα διασχίσουμε το χωριό περπατώντας, σαν να σας έχω δίπλα μου, θα κάνουμε ένα υπέροχο οδηπορικό, να δούμε την παλιά περίθεια. Και αυτό που πρέπει να σας πω φίλες και φίλοι είναι ότι είναι ένα χωριό κόσμημα που είναι προστατευόμενο γιατί είναι παγκοσμίου φήμης, έρχονται από παντού. Ακόμα και τώρα υπάρχουν τουρίστες με τις κρουαζιέρες που έρχονται. Και είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Είναι πολιτιστικό μνημείο η παλιά περίθεια, προστατευόμενο. Φίλες και φίλοι, να δούμε κάποια πράγματα πριν το διασχίσουμε με τα πόδια, να κάνουμε ένα οδηπορικό για την παλιά περίθεια. Η παλιά ή αλλιώς άνω περίθεια είναι χτισμένη σε υψόμετρο, υψόμετρο 450 μέτρα στις πλαγιές του όρους Παντοκράτορα. Είναι το αρχαιότερο χωριό στην Κέρκυρα χτίστηκε σε αυτό το σημείο από τον φόβο των πειρατών με τις επιδρομές που έκαναν και κυρίως ο τρομερός πειρατής Μπαρμπαρόσα αλλά και γενικά των επιδρομών αφού μ, η Κέρκυρα ήταν στόχος πολλών κατακτητών, την επιβουλεύονταν, ήθελαν να την κατακτήσουν όχι μόνο οι πειρατέ, αλλά και πολλοί άλλοι λαοί, γι' αυτό τον είχε συχνέ επιδρομέ. Επίση, ένα άλλο λόγο που χτίστηκε εδώ το χωριό είναι η ελονοσία που μάστιζε την Κέρκυρα κυρίω τι ακτέ. Ταλαιπωρούσε τι ακτέ τη Κέρκυρα, ενώ εδώ πάνω ήταν προστατευμένη από τι ακτές και τα κουνούπια φυσικά, και σε αυτό το υγιεινό κλίμα του βουνού, του Παντοκράτορα, έκτισαν το χωριό. Τώρα, από πού βγαίνει το όνομα Περίθεια. Το όνομα Περίθεια, φίλε και φίλοι, προέρχεται από δύο λέξει. Από τι λέξει περί και θέα. Διότι το χωριό είναι ορατό από τι γύρω περιοχέ έχει καταπληκτική θέα από γύρω γύρω και φαίνεται γύρω γύρω από το βουνό Παντοκράτορας το χωριό που και να πάει κανείς φαίνεται εδώ η παλιά περίθεια Υπάρχει μια άλλη εκδοχή, η οποία όμως φίλες και φίλοι δεν στέκει, ότι προέρχεται, λέει, από τις λέξεις «περί» και «θεία». Για το λόγο ότι υπάρχουν εκκλησίες γύρω-γύρω από το χωριό, περιτριγυρίζεται από πολλές εκκλησίες, «περί» τα «θεία», γύρω-γύρω δηλαδή τριγυρισμένη από τα «θεία», δηλαδή τις εκκλησίε. Περίθεια. Όμως αυτή η εκδοχή αν και ακούστηκε έντονα τα παλιά χρόνια ε, θεωρείται από τους ιστορικούς λάθος. Για ποιο λόγο. Για το λόγο ότι το συγκεκριμένο χωριό χτίστηκε τα προχριστιανικά χρόνια και συναντιέται από τα προχριστιανικά ήδη χρόνια με αυτό το όνομα, δηλαδή περίθεια. Δεν υπήρχαν ακόμη εκκλησίε. Άρα λοιπόν η εκδοχή η, η, με, περί, ε, τα θεία καταρρύπτεται και υπάρχει μόνο μία σωστή θέση για ποιο λόγο ονομάστηκε περίθεια, περί και θέα, δηλαδή γύρω γύρω θέα, έχει υπέροχη θέα γύρω γύρω που φαίνεται από παντού το χωριό, περίθεια. Το χωριό είναι πλέον χωριό φάντασμα φίλε και φίλοι, είναι εγκαταλελειμμένο. Οι κάτοικοι εδώ ασχολούνταν με την κτηνοτροφία, αλλά όπως μπορούμε να δούμε τα κτίσματα, τα σπίτια είναι ερυπωμένα πλέον. Εδώ κατοικούν μόνο δύο-τρία άτομα, χειμώνα καλοκαίρι, τα οποία ασχολούνται με την κτηνοτροφία, υπάρχουν σπίτια πιο κάτω κατοικίσιμα. Εδώ υπάρχουν και ταβέρνε, θα τι δούμε στην πορεία, που έρχονται πολλοί τουρίστε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι λειτουργεί, γεμίζει από ζωή, σφίζει από ζωή εδώ το χωριό Παλιά Περίθεια Και έρχονται τουρίστε οι οποίοι απολαμβάνουν εδώ τη θέα, τρώνε στι ταβέρνε εδώ και στα εστιατόρια που υπάρχουν, τώρα είναι κλειστά. Και αισθάνονται με όλες τους τις αισθήσεις αυτό το μαγευτικό τοπίο και τα κτίσματα τα οποία είναι βενετσιάνικου στυλ, τα κτίσματα εδώ στην παλιά περίθεια, αλλά δυστυχώς πλέον εγκαταλελειμμένα. Όμως έχει μεγάλη ιστορική αξία το χωριό και είναι παγκοσμίου όπως σας είπα φήμης. Φίλες και φίλοι, να πούμε τώρα για κάποιες προσωπικότητες, είναι σημαντικό αυτό, προσωπικότητες που γεννήθηκαν εδώ στο χωριό Περίθια. Στην παλιά Περίθια. Πρώτα είναι ο Χρήστος Τσιριγότης, ο οποίος ήταν ο πρώτος Έλληνας ψυχίατρος. Γεννήθηκε εδώ, στην παλιά Περίθια, το 1841. Και επίσης ο Γεώργιος Σαλβάνος, που γεννήθηκε το 1892, εδώ, στην παλιά Περίθια πάλι. Και υπήρξε αντιστράτηγος και διοικητής από τον Ιούλιο του 1939 μέχρι τις 10 Απριλίου του 1941 του συγκρατήματος Καραντάγ ή αλλιώς όπως λεγόταν 7η Α συνοριακού τομέα μονάδα. Εδώ υπάρχουν φίλες και φίλοι 130 σπίτια, τον αριθμό, με βενετσιάνικο όπως σας είπα, στυλ. Περιματρικά υπάρχουν 8 εκκλησίες και στην είσοδο του χωριού, δεσπόζει το καμπαναριό του Αγίου Ιακώβου του Πέρσου. Είναι αυτό εδώ φίλες και φίλοι. Σας το δείχνω τώρα. Αυτό εκεί είναι το καμπαναριό του Αγίου Ιακώβου του Πέρσου με την ομώνυμη εκκλησία. Και τώρα κλείνω το αυτοκίνητο μου φίλες και φίλοι. Και πάμε να περπατήσουμε το χωριό Παλιά Περίθεια, αυτό το περίφημο, υπέροχο, παγκοσμίου φήμης χωριό φάντασμα όπως έχει ονομαστεί. Ξεκινάμε! Σούπερ! Μπαίνοντα λοιπόν, φτάνοντας κανεί εδώ στο χωριό Παλιά Περίθεια Φίλε και φίλοι, θα συναντήσει εδώ την ε, εκκλησία του Αγίου Ιακώβου, το καμπαναριό του Αγίου Ιακώβου το βλέπουμε. Ο δρόμο για την παλιά περίθεια έρχεται από εκεί που σα δείχνω με το δάχτυλό μου και εδώ το καμπαναριό με την εκκλησία του Αγίου Ιακώβου. Εκεί απάνω η πιο ψηλή κορυφή του Παντοκράτορα όπω σα είπα, που είναι εκεί η κεραία τη ΕΡΤ. Πάμε λοιπόν να περπατήσουμε το χωριό Παλιά Περίθια, φίλε και φίλοι, και μαζί α αφαιθούμε στη μαγεία τη φύση του τοπίου εδώ του όρου Παντοκράτορα και να μεταφερθούμε σαν σε άλλη εποχή, αιώνε πριν, εδώ στην παλιά περίθεια, σε αυτό το εκπληκτικό διατηρητέο χωριό μνημείο ή αλλιώς όπως λέγεται χωριό φάντασμα. Θα είναι μεγάλη διάρκεια στο συγκεκριμένο βιντεάκι μου φίλε και φίλοι και γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσω να μην περάσουμε τη μισή ώρα γιατί στα 31 λεπτά το tablet μου κλείνει. Σε κάθε βιντεάκι μου δίνει δηλαδή διάρκεια χρονική 31 λεπτά. Μετά αυτόματα κλείνει και πρέπει να φτιάξω άλλο βιντεάκι. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι μέσα στο χρόνο. Εδώ είναι η πρώτη ταβέρνα, βλέπουμε. Επισκέπτη εδώ, φίλε και φίλοι, αισθάνεται πραγματικά σαν να μεταφέρεται σε παλιέ εποχέ, σε προηγούμενου αιώνε. Πιστεύω το συγκεκριμένο βιντεάκι μου, φίλες και φίλοι, να σας ενθουσιάσει και να θελήσετε να επισκεφθείτε εδώ το χωριό Παλιά Περίθια γιατί πραγματικά αξίζει. Έχουμε τον ήλιο μπροστά μας, αλλά γι' αυτό θα γυρίσω εγώ τώρα, αφού πάρουμε μερικά πλάνα από εδώ, να μεταφέρθουμε σε αλλοτινές εποχές, αιώνες πριν, Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο σταθερός γιατί κρατάω με το χέρι μου το τάμπλετ. Δεν με βολεύει να το κρατάω όπως ε, πολλοί που το κρατάνε με στήριγμα γιατί θέλω να, κάνω, να έχω ελευθερία κινήσεων και ειδικά στο αυτοκίνητό μου, όταν διασχίζουμε με το αυτοκίνητό μου περιοχές, χωριά, τοπία κλπ. Θέλω ε, να μπορώ να γυρίζω ελεύθερα δεξιά και αριστερά, να δείχνω τα πάντα και όχι μόνο μπροστά ευθείαν. αλοτινές εποχές φίλες και φίλοι. Μαγία σκέτη. Η αίσθηση της φρεσκάδας του αέρα εδώ στο όρος Παντοκράτορας σε συνδυασμό με αυτό το υπέροχο τοπίο που δεν περιγράφεται με λόγια. Καθώς επίσης σε συνδυασμό με αυτά τα αρχαία κτίσματα, τα παλιά κτίσματα, προχριστιανικά κτίσματα. Γιατί είπαμε το χωριό κτίστηκε προχριστιανικά. Κοιτάξτε, Ας συνεχίσουμε εδώ ευθείαν φίλε και φίλοι σε αυτό το τμήμα του χωριού παλιά περίθεια. Έχει και πύλη που περνάει σε αυτό εδώ το πιθανόν αρχοντικό once upon a time κάποτε μια φορά και ένα καιρό. Κοιτάξτε φίλε και φίλοι. Wow! Μαγεία σκέτη! Δεν περιγράφεται με λόγια. Σούπερ! <laughs> φίλες και φίλοι, ας αναλογιστούμε τώρα, καθώς πλησιάζουμε αυτό το κτίσμα, ας φανταστούμε, ας φέρουμε στο μυαλό μας τις παλιές εκείνες εποχές, αιώνες πριν, και ας φανταστούμε το κτίσμα εδώ να σφίζει από ζωή. Τους κατοίκους του, τους ιδιοκτήτες του, να είναι εδώ γύρω να εργάζονται με την κτηνοτροφία και με άλλες ασχολίες, εδώ στο βουνό, κυρίως την οτροφία όμως και με την πέτρα γιατί έχει και πέτρα εδώ γύρω και εδώ το σπίτι, αυτό το κτίσμα, κοιτάξτε, φανταστείτε το, ας το φανταστούμε να σφίζει από ζωή. Ας μεταφερθούμε αιώνες πριν και να φανταστούμε ότι σφίζει από ζωή πραγματικά. Κοιτάξτε, Εντάξει, φίλε και φίλοι, δυστυχώ το χωριό Παλιά Περίθια έχει εγκαταληφθεί από τι αρχέ, είναι μια τραγική αλήθεια. Και γίνονται μόνο κάποιε φιλότιμε προσπάθειε να μην γκρεμιστούν τα κτίσματα από του κατοίκου, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνουν και πολύ μεγάλε προσπάθειε όσο το δυνατόν, γιατί οι κάτοικοι του ναι, μεν το εγκατέλειψαν, αλλά η καρδιά του είναι δοσμένη εδώ. Διότι δεν ήθελαν να ασχοληθούν όλοι με την κτηνοτροφία, φίλε και φίλοι. Έτσι κάποια στιγμή έφυγαν, Κατέβηκαν όταν τελείωσε και το μεγάλο πρόβλημα, ο μεγάλος εφιάλτης της Ελλονοσίας και των πειρατών. Σκόρπισαν γύρω-γύρω στην Περίθεια που έχτισαν το νέο χωριό σε άλλα μέρη. Όμως η καρδιά τους είναι δοσμένη εδώ, γι' αυτό και κάθε καλοκαίρι μαζί με τους τουρίστες ανεβαίνουν εδώ και απολαμβάνουν το κάποτε χωριό τους. Οι απόγονοι των παλιών απολαμβάνουν εδώ την παλιά Περίθεια. Κάθε καλοκαίρι. Και γι' αυτό είναι γεμάτο τουρίστες εδώ. Κοιτάξτε φίλε και φίλοι, wow! Δεν <laughs> περιγράφετε με λόγια. <laughs> Επισκέπτης μεταφέρεται σε άλλες εποχές. Αιώνε πριν, μακρινέ, αλλοτινές, διαφορετικές εποχές. Πάμε στο κεντρικό σημείο του χωριού, φίλε και φίλοι. Συνεχίζουμε λίγο ακόμα. Ανεβαίνουν εδώ τουρίστες, οικογένειες, και δεν θέλουν να το αποχωριστούν άλλο. Έρχονται ξανά και ξανά, φίλε και φίλοι, γιατί είναι πραγματικά ένα κόσμημα, ένα μεγαλείο χωριό φάντασμα, ανεμένο όπω το είπαμε, αλλά ένα μεγαλείο ιστορικό μνημείο. Κονδύλια που διέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, αναστήλωση και την ανακαίνιση και την διατήρηση αυτού του ιστορικού μνημείου. Δυστυχώ εξαφανίστηκαν μυστηριωδώ. Καταλαβαίνει κανεί τι εννοώ. <laughs> δεν βρέθηκαν ποτέ και δεν έγιναν ποτέ αυτά. Μόνο οι φιλότιμες προσπάθειες κάποιων ντόπιων εδώ, κατοίκων. Για κάποια κτίσματα εδώ του χωριού, παλιά περίθια. Πάμε <χω> από εδώ. Να κατεβούμε έτσι να δείτε και αυτό το τμήμα. Έχουμε, δει, έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο τμήμα του χωριού Παλιαπερίθεια, φίλε και φίλοι. Υπάρχουν και άλλα διάσπαρτα σπίτια, ερυπωμένα βέβαια προ τα κάτω, προ την κοιλάδα. Στο οροπέδιο εκεί πιο πέρα. Κοιτάξτε, μαγεία και ομορφιά. Άλλη μια ταβέρνα εδώ. Μία πιο κάτω. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω 20 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Κάνω λίγο πιο γρήγορα. Και άλλη ταβέρνα εδώ βέβαια. Και γύρω γύρω εκκλησίες, όπως σας είπα πριν φίλε και φίλοι, οκτώ εκκλησίες περιτριγυρίζουν το συγκεκριμένο χωριό, την παλιά περίθεια ή αλλιώς άνω περίθεια, οκτώ εκκλησίες. καταπληκτικά. <χιχι> <χι> Σούπερ. Κοιτάξτε φίλες και φίλοι, ας δούμε και κάτι άλλο ακόμα. Ας πάμε λίγο, για πάμε εδώ δεξιά, να δούμε κάτι ακόμα. Που πιστεύω αξίζει τον κόπο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε μεγαλείο. Φίλε και φίλοι. Σας παροτρύνω φίλες και φίλοι να έρθετε εδώ και να επισκεφτείτε το χωριό Παλιά περίθία και θα σας μείνει κάτι αξέχαστο πραγματικά και θα θέλετε να έρχεστε ξανά και ξανά εδώ στην Παλιά περίθία της Κέρκυρας. Για ελάτε να μπούμε πάλι εδώ σε ένα άλλο κτίσμα και να, όπως μπήκαμε πριν, και να μεταφερθούμε σε παλιές εποχές αιώνες πριν, κοιτάξτε. Και ας τα φανταστούμε άλλη μια φορά αυτά τα χτίσματα όλα γεμάτα ζωή. Φίλες και φίλοι κάποτε να σφίζουν από ζωή. Και τώρα φίλε και φίλοι πάμε στο αυτοκίνητό μου για να κλείσω το βιντεάκι μου όσο προλαβαίνουμε. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Θέλω να προλάβω να μην περάσουμε τα 31 λεπτά γιατί θα κλείσει αυτόματα. Με ένα μουσικό κομμάτι. <laughs> Δεν θα σας αφήσω έτσι χωρίς μουσική. Ως μουσικός που είμαι. Που έχω σπουδάσει το αντικείμενο της μουσικής. Έχω σπουδάσει κλαρινέτο, σαξόφωνο, πλήκτρα και ακορτεόν. Καθώς και ανώτερα θεωρητικά μουσικής. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να κλείσω αυτό το βιντεάκι μου χωρίς μουσική επένδυση. <laughs> Α <Ας> τρέξουμε λίγο. <laughs> το καμπαναρίο του Αγίου Ιακώβου του Πέρσου, όπως σας είπα πριν, Και τώρα φίλες και φίλοι, μουσικούλα, <laughs> το κομμάτι που θα μας συντροφεύσει, ελπίζω να προλάβουμε, είναι από τον Βρετανό μουσικοσυνθέτη Paul Hardcastle, τη Smooth Jazz, είναι ένα υπέροχο Smooth Jazz Funk Soul κομμάτι και έχει το τίτλο Dreams. Στα φωνητικά, η Helen Rogers με την υπέροχη ερωτική αισθησιακή κρυστάλλινη φωνή. Απολαύστε! Φίλε και φίλοι, είχα την ευχαρίστηση να σα παρουσιάσω το χωριό Παλιά Περίθια που βρίσκεται σε μία από τι πλαγιέ του Ρου εδώ στο νησί μου, την Κέρκυρα. Απολαύσαμε και ένα εκπληκτικό κομμάτι από τον Βρετανό μουσικοσυνθέτη τη Smooth Jazz Paul Hardcastle Castle με το τίτλο Dreams. Στα φωνητικά η Helen Rogers με την υπέροχη κρυστάλλινη αισθησιακή φωνή. Φίλε και φίλοι, γεια σα! Τα λέμε στα επόμενα βιντεάκια μου. Εκτό απρόπτου στην υπόλοιπη ελαδίτσα μα, πιστεύω μέσα σε αυτό το μήνα. Να είστε λε και όλοι καλά, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018. See you, bye.